Ο πρόεδρος της Νοτιάς Κορέας, Ιουν Σουκ Χιόλ, κατά τη διάρκεια δηλώσεων του τόνισε πως η χώρα του δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια απέναντι στην ανάπτυξη βορειοκορεατών στρατιωτών στη Ρωσία, χαρακτηριζοντάς την πρόκληση που απειλεί την παγκοσμία ασφάλεια. Η Νότια Κορέα δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια απέναντι σε αυτό, δήλωσε ο πρόεδρο Γιούν Σουκ Γιόλ ύστερα από συναντησή του με τον Πολωνό ομολογό του Αντρέι Ντούντα, ο οποίο πραγματοποίησε επίσκεψη στη Νότια Κορέα. Καταδικάζοντα την ενέργεια αυτή τη Πιον οι δύο ηγέτε συμφώνησαν ότι η αποστολή από τη Βόρεια Κορέα στρατιωτών στη Ρωσία για τον πόλεμο τη στην Ουκρανία συνίστα άμεση παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ και αποτελεί πρόκληση που απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια. Στο μεταξύ, ο Άσιγκτον επιβεβαίωσε τι πληροφορίε τη Νότια Κορέα για την αναπτυξη 3.000 τριών χιλιάδων βόρειο-κορεατών στρατιωτών στην Ανατολική Ρωσία ανάμεσα στι αρχέ και τα μέσα Οκτωβρίου.